Όλα ξεκίνησαν όταν αποφασίσαμε μαζί με την Κατρίνα να γίνουμε vegan. Σήμερα κλείνω 7 μήνες που δεν έχω φάει κρέας. Χαίρομαι που θα κάνουμε κάτι τέτοιο μαζί. Ήμουνα και παλιά vegan, αλλά πιστεύω τώρα θα έχει πιο πολύ πλάκα μαζί. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε το μενού μας, να δούμε τι θα τρώμε. Πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας μενού. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε και γυμναστική, έτσι. Ναι. Κάθε πρωί πριν τη δουλειά, τι λες για τις 6.30 ώρα. Ναι. Θα είναι τέλεια. Θα μας ζηλεύουν όλοι. Θα μας ζηλεύουν όλοι, είναι τέλειο. Η ζωή μου είναι ένα μαρτύριο. Δεν αντέχω άλλο. Είναι τρελή. Φοβάμαι να της πω ότι δεν θέλω. Λοιπόν, αν θέλεις να δοκιμάσεις και αβοκάντο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια. Κάτσε τώρα. Λοιπόν. Να, δοκίμασε. Θα σ' αρέσει. Φάε. Δεν είναι πολύ ωραίο. Κάτσε να δοκιμάσεις και με λεμόνι. Κάτσε να δεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δοκίμασε. Θα σ' αρέσει. Είναι τέλειο. Το ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα το κάνω μαζί αυτό. Έλα, έλα, τρώγε. Δεν είναι τέλειο. Ωραίο. Δεν είναι πιο ωραίο με το λεμόνι. Δεν του πάει πάρα πολύ. Φάκι αυτό. Θα το φτιάξει εσύ με αυτό. Τι να το φτιάξει. Αυτό είναι για. Ήθελα να το κάνω. Για το καλό μου είναι όλο αυτό. Το ξέρω. Δεν με ανάγκασε, εγώ το επέλεξα. Λυκάκι, ήρθα! Λυκάκι! Ναι. Τις πρώτες μέρες ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που έκανα κάτι τέτοιο μαζί της. Αλλά υπάρχει παντού κρέας, ζάχαρη και γάλα. Είναι αδύνατο να ζήσω μόνο με σόγια. Θέλω να φάω μια σοκολάτα γάλακτος. Καλέ, σοβαρός, τι κάνεις εκεί? Τι είναι αυτά? Δεν είπαμε ότι αυτά έχουν σελατίνη και γάλα. Τι κάνεις? Δεν είπαμε ότι θα το κάνουμε μαζί αυτό. Συγγνώμη, αγάπη. Μα τι συγγνώμη, είναι δυνατόν? Δεν είπαμε αυτά ότι δεν θα τα φάμε. Δεν αντέχω άλλο! Δεν αντέχω άλλο να προσποιούμε! Δεν μου αρέσει αυτό! Χρήστη, τι κάνεις εκεί! Εντάξει, τι κάνεις εκεί, αυτά κάνεις το βράδυ! Αυτά τρως! Φτύστο! Αν είναι δυνατόν! Αυτά κάνεις το βράδυ όταν κοιμόμαστε! Αυτά κάνεις! Δεν είπαμε ότι αυτά δεν θα τα τρώμε! Δεν το κάνουμε μαζί, αν είναι δυνατόν! Συγγνώμη, ρε Κατερίνα. Τι συγγνώμη! Συγγνώμη, ρε Κατερίνα, απλά. Δεν με αφήνει να βλέπω τη μάνα μου, γιατί λέει πως είναι κακή επιρροή και πως θα μου δώσει κρέας. Έχεις καθόλου κρέας? Εσύ, πως γίνεις vegan? Κοίταξε, το σκεφτόμουν καιρό. Πιο πολύ ήθελα να δω τι θα αλλάξει πάνω μου σωματικά και ψυχικά. Και είπα, οκ, γιατί να μην το δοκιμάσω. Αυτό. Ο κύριος λόγος αυτός είναι. Ναι. Είσαι σίγουρος? Είδε. Εσύ τρελαινόσουν για κρέας. Εντάξει, οκ. Ήθελα απλά να εξελιχθώ σαν άνθρωπος. Γεια σας. Πάμε, Κρίστη. Ναι, έρχομαι. Πρέπει να φύγω, Έζη μου, τι σου έκανε. Σου δώσε κρέας, συνέχεια. Έζη μου, η μητέρα σου έβαλε, έτσι. Την έβαλε να ανακάνει τέτοια πράγματα. Έζη μου. Σου δώσε κρέας. Όχι, ρε αγάπη. Μίλα.
δεν μου είσαι. Πέρασε την έφαλη, έτσι. Πέρασε την έφαλη. Όχι, ρε αγάπη. Πες μου. Εγώ άτομο που έχει φάει κρέα στα μάξι δεν βάζω. Άμα θέλει ο προπαγκάζ. Συνεννοηθήκαμε. Έχω ξεχάσει να ζω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω αυτό. Έχεις καθόλου από τα κεφτεδάκια που σου βάλε η γιαγιά? Έχεις. Έχει, πάρε. Κάθε μεσημέρι πηγαίνω στο... συγγνώμη, πρωτοκόψουμε λίγο αυτό. Κάθε μεσημέρι πηγαίνω στον υπηαγωγείο του ανιψίου μου. Για να, πρώτος απ' όλους, τρέχοντας, για να δω αν έχει φάει το φαγητό του. Συνήθως έχει κεφτεδάκια και έχω μαζί μου κάποια σοκολάτα ή κάτι, οτιδήποτε, για να κάνω την ανταλλαγή πίσω από τον υπηαγωγείο του και να φάω επιτέλους κρέας. Το είπα, ναι, το είπα. Δεν θυμάμαι καν πως μπήκα σε όλο αυτό το σκοτάδι. Έχω 7 μήνες και μία μέρα που δεν έχω φάει κρέας. Είναι 30 εβδομάδες και 3 ημέρες χωρίς κρέας. Είναι 213 ημερολογιακές ημέρες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Το καταλαβαίνεις αυτό? Να σου πω. Τι φτιάχνεις? Πίτα. Να σου πω, μπορείς να βάλεις λίγο κρέας εκεί μέσα? Πριν έρθει η άλλη όμως. Όπου και να πάω, οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν. Μου λένε πως είμαι αγελάδα. Και όταν τους λέω ότι πεινάω, μου λένε, να ορίστε, φάει λίγο γρασίδι από το δρόμο. Δεν αντέχω άλλο. Κόψτε το, μπορεί να ξαναπάμε όλο αυτό, σε παρακαλώ, δεν θέλω να το δει αυτό. Ναι, εντάξει, φίλοι μου το έχουν πάρει πολύ ok. Με στηρίζουν πάρα πολύ, ναι. Σήμερα θα μαζέψω όλο το κουράγιό μου και θα τους το πω. Δεν αντέχω άλλο. Σήμερα θα το κάνω αυτό. Αγάπη μου, πρέπει να μιλήσουμε. Τι είναι πάλι? Κοίταξε, μ' αρέσει που το κάνουμε όλο αυτό μαζί. Χαίρομαι, αλήθεια, είναι πολύ ωραίο, αλλά... Κάνουμε τι μαζί, Κρίστη? Αυτό με το φαγητό, δεν αντέχω άλλο. Όλοι τι με... δεν αντέχεις, Κρίστη? Όλοι με κοροϊδεύουν. Σε κοροϊδεύει ποιος? Τα παιδιά. Και τι μας νοιάζει τι κάνει ο κόσμος? Βγαίνω έξω. Ότι τι, επειδή παραγγέλνουν ποικιλίες και δεν τρως? Δεν καταλαβαίνω. Βγαίνω έξω χθες. Τι βγαίνω, δεν καταλαβαίνω. Ήμασταν στο κλαμπ τις προάλλες και μετά αφού φύγαμε από εκεί, ναι. Όλοι τρώγανε κρέας και... Και τι? Με κροϊδεύανε, μου λένε. Σε κροϊδεύανε. Φάει λίγο γρασίδι, φάει λίγο φυτό. Και δεν καταλαβαίνω, δεν μπορείς να αντιμιλήσεις. Δηλαδή δεν θυμάσαι το λόγο που το κάναμε. Μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Μαρε. Δεν έχει μάμα μούνια. Φτάνει δηλαδή με αυτό το πράγμα. Το έχουμε συζητήσει. Τελείωσε. Έλα βγάλω μια selfie. Φίλα με ρε. Αχ τι ωραία, θα την βάλω στο Instagram, τρελαθήν οι φίλες μου. Κρίστη, τι είναι αυτό? Μήλο. Τι έχεις φάει σήμερα? Μήλο. Γιατί έχεις σάλτσες? Γιατί μυρίζεις κάπνα? Τι έχεις φάει? Ωραία, τι έχεις φάει? Ωραία. Κρίστη, σε ρώτησα κάτι. Πού ήσουν πριν? Έχεις πάει στον μπάρμπι και τον Θωμά? Λέγε. Για να δω τις τσέπες σου. Δεν έχω κάτι. Για να δω τις τσέπες σου. Δεν έχω κάτι, αλήθεια. Κρίστη, θέλω... Όχι! Όχι! Θέλω λίγο τσάχα. Καλά, τι κάνεις εκεί? Δεν σου
είσαι ηλίθιος. Πάμε. Πάμε πάλι. Πάμε. Τρία, δύο, ένα. Πάμε. Όχι, όχι. Δεν θέλω να σας. Έχεις καθόλου κρέας. Αν μπορείς,